Το πρώτο δοκάρι περνάει πάνω στο δεύτερο στα δίκτυα. 1-0 με το Κουσκουνά. Ο αρχηγός βγάζει και πάλι τα κάστανα από τη φωτιά. Πετυχαίνει το τέρμα. Ανοίγει το σκορ κόντρα στη ροή του αγώνα παρά τις ευκαιρίες των Χανίων. Το πέμπτο φετινό γκολ από τον Κουσκουνά από τη στατική αυτή φάση. Και περνάει πάλι από το πρώτο δοκάρι με την κεφαλιά. Ο Πάνος μπορεί να εκτελέσει δυνατά τα πρωτοπλαγιάωτα, αλλά επιλέγει την πάσα δίπλα του. Τώρα για τον Μπρούς που θα σεντράρει. Πολύ ωραία η κεφαλιά. 2-0. Offside όμως. Από τον Κουσκουνά και πάλι κεφαλιά. Θα τη δούμε τη φάση. Εδώ ο Μπρούς βλέπετε δείχνει ο Κουσκουνάς. Πολύ ωραία και η φάση, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι offside. Ναι. Ο Κάσος υπάρχει Παναγιωτούδης τώρα. Χαμηλάκι ο Μασούρας κόβει την μπάλα. Καλύτερος είναι τον Διαμαντόπουλο. Κάθετα αυτός ευκαιρία μεγάλη το πλασέ 1-1. Ωραία ενέργεια, εντυπωσιακός ο τρόπος που ο Βασιλόγιαννης ισοφαρίζει. Ξανά ο Μασούρας έκλεψε για λίγο. Ο Καρλίτο κέρδισε. Η κάθετη πάσα από τον Διαμαντόπουλο εκεί που η κίνηση του Βασιλόγιαννη δεν αφήνει περιθώρια αντίδραση στην άμυνα. Το τελείωμα του με το εξωτερικό. Εντυπωσιακό. Το λάθος του Σταμόπουλου, ο Κολοβούρης είχε σώσει τότε σε κόρνερ, τώρα δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει και πάλι. Τα Χανιά που έχουν περισσότερες ευκαιρίες βρήκαν τρόπο να σκοράρουν. Εδώ όμως η Παναχαϊκή και πάλι με τον Μασούρα που θέλει να γυρίσει, περνάει μπάλα τον Πάτροβιτς. 2-1! Η Παναχαϊκή με τον Αραβίδη. Απίθανο παιχνίδι βλέπουμε στο 33, η απάντηση άμεσα. Όλα ξεκίνησαν εδώ από την πάσα του Κουσκουνά. Ο Μασούρας, βλέπετε, πέρασε η μπάλα από τον Πάτροβιτς, όχι όμως και από τον Αραβίδη, που με άνεση ολοκληρώνει τη φάση για το 2-1.